Δείτε τον ξέ εχωρισμό να χάγω οχ μανάς και δίχα. Άιντε πάρνιετε, άιντε μωρέ πάρνιετε η μάνα, μωρέ το παιδί. Το παιδί πο 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 αχ και το παιδί τι την μάνα άντε και έκανε
ρε και κάνει ξένους συγγενείς. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ο Παλμός απόψε παρουσιάζει τους νικητές του Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Τον Κωνσταντίνο Τσαμαδό και τον Άρη Μουγκοπέτρο. Καλησπέρα. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Απολαύστε το. Καλή διασκέδαση να έχετε. Τα λέμε και πάλι σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση καταρχήν εδώ στον Παλμό Παράδοσης. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για την τεράστια στήριξη που έκανε σε μένα και στον Κωνσταντίνο εδώ στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Ένα χειροκρότημα αυτοί που είμαστε εδώ, στον Κωνσταντίνο μας. Το αστέρι μας εδώ. Λοιπόν, καλή διασκέδαση σε όλους. Θα περάσουμε όμορφα, είναι σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Καλή διασκέδαση. Σε ένα χωριό με την κοπέλα π' αγαπώ. Ωρε δεν ντρέπομαι, δεν ντρέπομαι να σας το υπώ. Σάγκα είναι το χωριό. Βαρέθηκα και
Αθήνα τι να κάνω, ας με λένε και τσοπανό. Εκεί ψηλά σε κάνα μονοπάτι, να γράφω στα τσαρούχια μου γρήγορη και στα μάτι. Ας με λένε και τσοπανό, στην Αθήνα τι να κάνω, και στην Αθήνα τι να κάνω, ας με λένε και τσοπανό. Ολοποδά αγροδρομό. Έρχομαι απ' την Αθήνα μόνο για χατήρι σου. Τράβα λίγο την κουρτίνα από το παραθύρι σου. Corinthians.
θέλεις μόναχο. Παραμάνα μου, παρά με την αγάπη. Αμάν στα βερβένα, στα βερβένα, στα δολιάνα, κυρά μου. Εκεί στον ωραίο τόπο, εκεί παρέσει τον ανθρώπο. Αμάν εκείνε, τα εκείνε, τα γλυκά κράσια Ελένη. Που με φουν τα παλικάρια, πάλι τα κράσια Ελένη. Δε φύγαν τα παλικάρια, κίτρο λεμόνια σκλονάρια. Λοιπόν, να πω ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την αγάπη του. Είναι απίστευτη και η συμμετοχή πάλι για άλλη μια φορά. Έχουμε δυνατούς παίχτες, να το πω έτσι. Λοιπόν. Κοίταξε, εγώ θα ήθελα, συγγνώμη Άρη, αλλά έχω κολλήσει τώρα, είμαι θαυμάστρια δυνατή. Θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις μετά από το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο που έχει περάσει νομίζω ένας μήνας. Πραγματικά νιώθω ευλογημένος, έχει περάσει ήδη ένας μήνας.
Η αγάπη του κόσμου δεν σταματά. Καθημερινά λαμβάνω πολλά μηνύματα αγάπης και ευχαριστώ τον κόσμο για ό,τι έχει κάνει για μένα, που με στηρίζει σε κάθε μου βήμα. Μπράβο, σου το αξίζεις. Θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι να κάνεις από εδώ και πέρα. Θέλω να ασχοληθώ πρώτα με μένα, να κάτσω να μελετήσω, ώστε να μπορέσω στο μέλλον να βγω έτοιμο στη δουλειά. Ακόμα είμαι μικρός, θέλω να κάτσω να μελετήσω, παράλληλα να κοιτάξω και τα μαθήματά μου. Και ό,τι τύχει, θέλω να πηγαίνω και σε πανηγύρια να τραγουδάω, γιατί είναι η ζωή μου όλη. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί και εμείς νομίζω θέλουμε να σε βλέπουμε, ειδικά φέτος το καλοκαίρι που ανεβαίνει και υπάρχουν, εννοείται. Αναμενόμενο. Πέρα από τον Άρη που έτσι σε βοηθάει και είναι πάντα δίπλα σου, ξεκίνησες μόνος σου να τραγουδάς? Είχες κάποιο είδωλο, έτσι, κάποιο πρότυπο? Η μουσική παραδοσιακή ήταν από πάντα στη ζωή μου. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τραγουδούσε ο πατέρας μου ερασιτεχνικά παραδοσιακή μουσική. Υπάρχει από πάντα στο αίμα μου η παραδοσιακή μουσική. Και θέλω να το κάνω αυτό σε επάγγελμα, να ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά. Είμαστε σίγουροι ότι θα πας πάρα πολύ ψηλά. Και θα είμαστε δίπλα σου, να σε απολαμβάνουμε. Κώστα, τα γνωστά. Λοιπόν, οι δυο μας τώρα, νύψε και κουμπάρε. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μια πορεία που και ο Παλμός ήταν δίπλα σου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν δίπλα σου, που έχεις φτάσει στην κορυφή? Κοίταξε, δεν νιώθω ότι είμαι στην κορυφή. Ακόμα έχουμε δουλειά, έτσι. Απλά αισθάνομαι δικαιωμένος με όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί το άξιζε ο Κωνσταντίνος μας. Όλοι εσείς βοηθήσατε, το ξαναλέω, ο κόσμος, όλοι σας. Και χωρίς εσάς, όπως έχουμε ξαναπεί, εμείς δεν είμαστε τίποτα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε την αγάπη σας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Το λέω ολόψυχα, έτσι. Πραγματικά, χάρη στον κόσμο, εκπληρώσαμε ένα όνειρο άπιαστο για μένα. Έτσι θεωρώ. Το φανταζόσουν όταν ξεκίναγε εσύ στα σειρές του Λόπεση ότι κάποια στιγμή θα έχεις αυτή την αναγνώριση, αυτή την αποδοχή από τον κόσμο? Η αλήθεια είναι πως δεν το φανταζόμουν, αλλά ήταν το όνειρό μου αυτό. Ότι να προσπαθήσω και να κάνω τον κόσμο να περνάει όμορφα μέσα από αυτό που κάνω. Το όνειρό μου αυτό ήταν. Πρώτα να κάνω αυτό και μετά να προσπαθήσω να μάθω όσο καλύτερα γίνονται. Πρώτα ήθελα ο κόσμος που έρχεται να ξεχνιέται από όλα και να περνάει καλά σε εμάς. Εμένα αυτό ήταν το όνειρό μου. Τέλος πάντων, όλοι εμείς είμαστε περήφανοι για την πορεία σου. Το δύσκολο ξέρεις ποιο είναι? Να κρατηθείς στην κορυφή. Δεν είναι να πας στην κορυφή. Το έχουν καταφέρει πολλοί και έχουν πάει ψηλά. Σίγουρα. Και είναι να κρατηθείς εκεί. Φρόντισε να φάνεις αντάξιος της αγάπης του κόσμου. Εμείς είμαστε σίγουροι. Απλά καμιά φορά το λέμε έτσι, γιατί πρέπει να το πούμε. Έτσι. Λοιπόν, να είμαστε καλά, είναι δύσκολες εποχές. Περνάμε κάποια πράγματα πρωτόγνωρα. Μακάρι κάποια στιγμή να ηρεμήσει όλη η κατάσταση και να είμαστε καλύτερα. Μέσα από εσάς ξεφεύγουμε και εμείς γι' αυτό το κάνουμε, γιατί προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Ο κόσμος μας δίνει τη δύναμη, μας έχει τιμήσει απίστευτα, σας έχει τιμήσει ειδικά εσάς. Λοιπόν, ένα δυνατό καλοκαίρι από ό,τι ξέρω έχεις. Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα εκτός από πρόβλημα πάνε πολύ καλά. Ελπίζω. Έχουμε τουρίστες, δεν αλλάζει. Τώρα θα δουλέψουμε το καλοκαίρι. Ξέρεις, με συγχωρείς λίγο, γιατί πάντα επεμβαίνω μαζί σου. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς μπορείς από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, πώς το αντέχεις όλο αυτό? Κοίταξε. Θα σου πω. Ναι, με το. Έχεις και εσύ το δικό σου. Λοιπόν, θα πω ότι. Κοίταξε, όσο και σίγουρα είναι δύσκολο και κουραζόμαστε. Έτσι, άνθρωποι είμαστε κι εμείς και εδώ. Ειδικότερα η μουσική μας εδώ, και ο Γιώργος ο Κατσίγιανης εδώ, ο Παναγιώτης ο Ψήλας. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να. Θα τους παρουσιάσουμε σε λίγο. Τους τεχνικούς που είναι πίσω από τις κάμερες πάντα. Εμείς δεν το έχουμε, γιατί αν το είχαμε θα είχαμε βγει από χρόνια μπροστά από τις κάμερες. Τώρα αναγκαστήκαμε. Εντάξει. Κάτσε, βρε, λίγο να μάθω την απορία μου, βρε Κώστα. Τώρα είναι ευκαιρία. Θέλω να πω. Μην ξεχνήσα. Πλακώθηκε στα τσίπουρα. Έχω να πω ότι. Όσο και κούραση να έχουμε, όταν βλέπεις τον κόσμο και περνάει τόσο όμορφα, διαμαγείες, λες και είσαι μια χαρά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όταν βλέπεις τον κόσμο αυτό, σίγουρα, όταν θα ξαπλώσεις το κρεβάτι τους και αυτά, έχεις κουράσει. Αλλά όμως, όταν βλέπεις τον κόσμο και περνάει τόσο όμορφα, θεωρώ ότι τα ξεχνάς όλα. Η δύναμή σου, λοιπόν. Ναι, η δύναμή μου είναι αυτό. Και ισχύει αυτό που λέω, δεν το λέω έτσι δηλαδή. Πραγματικά, όταν βλέπεις τον κόσμο και περνάει τόσο όμορφα μέσα από εμάς, μόνο να ξεκουράσεις γίνεται. Δεν γίνεται να κουραστείς έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, μικρέ τώρα καλυμένη. Εσύ. Αυτό που έχω να σου πω εγώ, στα έχουμε πει,
Θα τα πούμε και στον αέρα. Έκανες ένα μπαμ, φρόντισε να φανείς αντάξιος αυτό, θέλει δουλειά. Άμα θέλεις να δεις πώς δουλεύουν μπροστά στον Άρη, το ξέρει πολύ καλά. Κάποια στιγμή δούλευε 20 ώρες την ημέρα, εμείς που είμαστε δίπλα του τα ξέρουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μην φανταστείς ποτέ είναι εύκολα, είσαι 15 χρονών, να είσαι καλά, έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Δεν χρειάζεται ούτε βιασύνες, ούτε υπερβολές, ούτε κάποια πράγματα. Εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για το καλό σας και για το καλό το δικό μας να πράγμα και εμείς καλά. Φυσικά λοιπόν, και αν πέσεις θα ξανασηκωθείς, έτσι. Το γνωρίζεις. Δεν θα πέσεις καθόλου, δεν τον αφήνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε τσάμικα τώρα στο στοιχείο μας. Να περάσουμε όμορφα, θα τα πούμε πάλι σε λίγο στο κλείσιμο. Δεν σας αφήνουμε, λοιπόν, καλή συνέχεια. Αλλά θέλουμε να σας απολαύσουμε. Καλή συνέχεια. Σας σκέπτομαι
ζωή. Μια μέρα θα τελειώσει, λιώσει. Και το φτωχό μου άντε το κορμί σαν το κέρι θα μωρέθα λιώσει. Ένας διαβατής στη βροχή πόσα αγάπησε πολύ. Άντε φίλοι του κάλα, του κάψα την ψυχή. Την τάγκα το πέ, μωρέ παιδέ. Διαβάτης μονάχος με τα φτερά κορέκω με ένα. Αχ τον τριγύρι γίνεται αδέρφος. Τα μάτια του κλά, μωρέ κλαμένα. Άντε πως πέφτουν στα πόδια μου. Αχ ένας Θεός το, άντε το ξέρει. Αχ, δε βρε
Κωνσταντίνε μου. Κανείς να πει δεν είμαι, δεν είμαι τάξη. Thank you.
Oh,
χάρη μου, δώσε. Κορφάδα, ασού.
θα την κλέψει και ποιος θα την κλέψει. Αμάν ο χαμά, αν δεν είναι ποιος θα την κλέψει την όμορφα. Επιθυμία, το καίγομαι και σιγολιώνω. Και μετά θα τα πούμε. Αλλά... Συγχαρητήρια, ρε μάγκες. Μπράβο, ρε παιδιά.
Ούτε που το φανταζόμαστε να πούμε την αλήθεια ότι θα γίνει όλο αυτό. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια Άρη. Μπράβο, μπράβο Άρη. Έχετε απίστευτη χημεία. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, πες αυτό που είπαμε. Λοιπόν, παιδιά, ναι, εσείς παίζετε, αλλά εμείς κοιτάμε λίγο πίσω, βλέπουμε την αγάπη από τα μηνύματα. Είναι απίστευτα, πάρα πολλά, χιλιάδες τα μηνύματα. Ούτε που το φανταζόμαστε ότι θα γίνει όλο αυτό. Τέλος πάντων. Θα το ανανεώσουμε το ραντεβού σύντομα και πιο οργανωμένα, γιατί τώρα έγινε τελείως το πόδι. Για άλλη μια φορά εμείς. Ναι. Κλασικά ειδικά εγώ. Και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Αρχίσαμε και να βγούμε κλασικά, γι' αυτό πήγε και τέλεια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί τα αξίζεις σε όλη την οικογένεια. Με χαμηλά το κεφάλι και με δουλειά, τα όνειρά σου όλα θα γίνουν πραγματικότητα. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, εσύ είναι αρέ τώρα. Τι να πούμε για ο κόσμος για είναι πολλές μέσα. Κάτσε εδώ, παίξε 5 σε όλο 10. Μας το ζητάνε, λοιπόν, μας το ζητάνε. Παίξε ό,τι καταλαβαίνεις. Κάνε κουμάντο, κλείσιμο. Δεν το κάναμε στην έναρξη. Παρένθεση. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτον το φίλο εδώ, τον Γιώργο τον Κατσίγιαννη. Τον Πάνο τον Ψήλα από τον Καμενίτσα. Λοιπόν, νέος ανερχόμενος, πολλά υποσχόμενος και με μάτια που καίνε καρδιές. Εντάξει. Νεότατο, σημασία, σταμάτα. Άλλοι ξεκινήσανε πολύ αργότερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω προσωπικά τον Κώστα τον Κουτσουράκη για όλη αυτή τη δουλειά. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να ευχαριστήσω τον Νότατο Σμυρνιώτη για τον υπέροχο χώρο, για όλο αυτό. Το επόμενο θα γίνει πολύ οργανωμένο με ψητά και τέτοια, να ξέρεις, εδώ απ' έξω και άλλα γλέντια. Λοιπόν, με αυτούς εδώ αλλά και με άλλους, όλους τους φίλους που ήταν στην παρέα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, δεν το φανταζόμαστε, έγινε τελείως στο πόδι, να το πούμε όλο αυτό, δεν οργανώθηκε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, τα συγχαρητήρια αξίζουν στον Κώστα, στον Κουτσουράκη, στον Νότατο Σμυρνιώτη και τους συνεργάτες τους, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε επανειδήν, επανερχόμαστε. Τα καλύτερα έρχονται εδώ στον Παλμό της Παράδοσης. Για δώσε, Άρη, δώσε. Thank you.
Μπράβο, Άρη, μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα. Τα ξαναλέμε σύντομα. Καλό βράδυ.